καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε πώς έχει η δισεογραφία. Πολλά τα θέματα και τα ζητήματα της σημερινής ημέρας στην ατζέντα παραμένει, στην πρώτη γραμμή της ατζέντας. Παραμένουν τα κρούσματα, ο κορονοϊός είναι εδώ. Είχαμε μία αύξηση το τελευταίο 48ωρο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Συνεχίζονται τα rapid test σε σημεία που υποδεικνύουν οι Δήμοι και άλλοι φορείς. Και να πάμε τώρα στα Γρεβενά, στο δυσάρεστο που είχαμε με το θάνατο τριών εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΕΛΤΕΚ που τυλίχθηκε στις φλόγες, να το πούμε καλύτερα, που είχαμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη. Θα δούμε το ρεπορτάζ πώς ακριβώς έχει η κατάσταση σήμερα. Νεκροί από την χθεσινή έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών της ΕΛΤΕΚ στην Ιταία Γρεβενών. Πρόκειται για ένα άτομο 46 ετών από τον Πολύμηλο Κοζάνης, έναν 36χρονο από τη Δήμητρα Γρεβενών και έναν 33χρονο από τα Γρεβενά. Με εντολή εισαγγελέα την προανάκριση ανέλαβε η αστυνομία, η οποία θα ορίσει πραγματογνώμονες κάθε ειδικότητας για να ερευνήσει το χώρο. Ο εργατικός κόσμος ζητά την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Το Εργατικό Κέντρο Ορμού Κοζάνης αναμένει από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ρίξουν φως στα αίτια του ατυχήματος και να αποδώσουν τις ευθύνες εκεί που ανήκουν. Και μάλιστα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Είναι σαφές ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επιτέλους να κινηθούν προς μια κατεύθυνση που θα περιλαμβάνει ισχυρές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε η μαύρη λίστα των ατυχημάτων να φτάσει σε ένα τέλος». Το θέμα πήρε και πολιτικές προεκτάσεις. Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει τα εξής. Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να πάρει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, να σταματήσει εδώ και τώρα τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας και συνολικά των ελεγκτικών μηχανισμών και να ενεργοποιήσει άμεσα τους σχετικούς φορείς στην κατεύθυνση της στήριξης με όλους τους τρόπους της λήψης των απαραίτητων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους. Θα πάμε τώρα στα Γρεβενά, θα δούμε πώς είναι η κίνηση στην αγορά, τι περιμένουν οι έμποροι μετά και την εξαγγελία των νέων μέτρων. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Δημάδη, ο οποίος έχει εικόνα και από ολόκληρη τη χώρα, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, κύριε Δημάδη, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Θέλω ειλικρινά να δω εκείνη τη στιγμή που θα είστε χαρούμενος. Και θα λέμε για χαρούμενα πράγματα. Θα λέμε για διοργάνωση εκδηλώσεων, για τον εμπορικό κόσμο να κάνει happenings, να έρχεται ο κόσμος στα μαγαζιά, να μπαίνει στα μαγαζιά. Να θυμηθούμε δηλαδή εποχές πριν από 2,5 χρόνια, τότε που ο εμπορικός σύλλογος ήταν χρόνια μπροστά, με πολλές εκδηλώσεις, με παρουσίαση προϊόντων, Η δύσκολη τώρα η κατάσταση. Πολλοί παρομοιάζουν την αγορά με το πρώτο lockdown, κύριε πρόεδρε, κύριε Δημάδη. Να ξεκινήσω και εγώ, όπως πολύ ωραία ξεκινήσατε και είστε ευχάριστα. Εμείς, παρόλα τις δυσκολίες που υπάρχουν και Θεού θέλοντος, ο σχεδιασμός για να ξανεπανέλθουμε στην κανονικότητα ως εμπορικός σύλλογος με την δράση που είχαμε ξεκινήσει και προχωράμε και θα προχωρήσουμε, συνεχίζεται κανονικά. Οπότε φέτος το 2022, εύχομαι σε λίγες μέρες να είμαι σε ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ το καλοκαιριού που είχαμε καθιερώσει για 2 συνεχόμενες χρονιές, αλλά μας πάγωσε η πανδημία που βιώσαμε όλοι. Άρα θέλουμε να πάμε στην ευχάριστη νότα. Ασχολούμαστε γι' αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για να επανέλθει η κανονικότητα στις σκέψεις των ανθρώπων, των συμπολιτών μας. Αναμένουμε κίνηση εν ώψη των γιορτών του Πάσχα. Έχετε κάποια μηνύματα, έχετε κλίμα, έχετε απόψεις και θέσεις από τους συναδέλφους εμπόρους, όχι μόνο στα Γρεβενά, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Δώστε μας πρώτα εικόνα από όλη τη χώρα και μετά θα εστιάσουμε στα Γρεβενά. Κοιτάξτε λίγο. Γενικότερα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάγωμα στην αγορά. Αυτό είναι μια βασική απορία της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε και με την ανασφάλεια που δημιουργεί γενικότερα η ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό και με τον πόλεμο. Άρα σίγουρα όλος ο κόσμος είναι συστημένος, αρχή γενομένη στους καταναλωτές μας, γιατί αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας. Άρα δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά, τον εαυτό μας να δούμε πόσο συστημένη είναι η ψυχή μας με αυτά που και πληρώνουμε και βλέπουμε να γίνονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
Άρα σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, η κατάσταση είναι πολύ ρευστή. Δεν μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει σήμερα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη μια παράμετρος είναι το υψηλό, οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην περιοχή μας και γενικά οπότε επικρατεί σε όλη τη χώρα. Άρα, όποιος πάει να κάνει σήμερα μια πρόβλεψη τι θα γίνει το Πάσχα, θεωρώ ότι θα πέσει λίγο έξω. Θεωρώ ότι θα εξαρτηθούν πάρα πολύ από το συνδυασμό τι γίνεται στον πόλεμο και με τις τιμές που επηρεαστούν αυτές και στην ψυχολογία του κόσμου. Γιατί, όπως ξέρετε, το 90% της πώλησης και της αγοραστικής δραστηριότητας είναι η ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δυστυχώς. Άρα, ναι, θεωρώ ότι ο συνδυασμός αυτός, συνάρτη με τις καιρικές συνθήκες, θα δημιουργήσουν ή όχι τις συνθήκες για το Πάσχα. Κύριε Δημάδη, θέλω λίγο να σχολιάσετε την δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι έχουν λεφτά τα νοικοκυριά, αλλά δεν έχουν ψυχολογία να βγουν στην αγορά. Το δικό σας και το αισθητήριο, αλλά και τα μηνύματα που παίρνετε από την αγορά, ποιο είναι, έχουν λεφτά και δεν βγαίνουν λόγω ψυχολογίας ή δεν έχουν λεφτά? Καλά, και ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι οι Έλληνες έχουν πολλές αποταμιεύσεις. Έχει και εικόνα, βέβαια. Έχουν αποταμιεύσεις, αλλά έχουν οι επιχειρηματίες, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία κτλ. Όσοι δούλεψαν στο διάστημα της πανδημίας. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι γενικότερα η πραγματικότητα αυτή που λέει ο κύριος Τουρνάρας, ότι μπορεί να μεγάλωσαν, να αυξήθηκε ο όγκος των αποταμιεύσεων στη διάρκεια της πανδημίας, μπορεί να είναι πραγματικό γεγονός. Το θέμα είναι σε ποιες τσέπες πήγαν τα λεφτά. Σίγουρα δεν πήγαν στους εμπόρους. Είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Ούτε στους ανθρώπους εστίασης. Γενικότερα επαγγελματίες, ελεύθερες επαγγελματίες, μικρομεσαίους. Άρα, κάποιοι μπορεί να έχουν στορεύσει χρήματα. Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί, γιατί αυτά τα ποιοτικά στοιχεία θα είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να έχουν μια σωστή κουβέντα, μια σωστή βάση της κουβέντας μας. Γιατί το να λέμε κάτι το οποίο να γενικεύουμε ή να φτιάχνουμε ένα ωραίο νούμερο, όπως πολλές φορές μας λένε ότι το εμπόριο γενικά αυξήθηκε, χωρίς να χαρακτηρίζουμε τους κλάδους ή τις επιχειρήσεις οι οποίες πήραν τη μερία του λέοντος, δημιουργεί απλά μια ωραία εικόνα που περνάμε στην κοινωνία, αλλά δεν είναι πραγματικότητα. Άρα, θα έρθει η κυβέρνηση ή ο κύριος Τουρνάρας να μας πει σε ποια αφημή, τι κατηγορίες ανθρώπων αυξήθηκε το κουμπαράς που έχουν στην τράπεζα, και μετά να κάνουμε μια συζήτηση να δούμε αν όντως οι άνθρωποι που είναι οι δυνητικοί ή οι πραγματικοί πελάτες μας αυξήθηκαν τα χρήματά τους ή όχι. Γιατί αν αυξήθηκαν σε ανθρώπους που ανήκουν στα υψηλά εισοδήματα, δεν είναι οι δυνητικοί μας πελάτες. Δεν είναι εκεί πέρα που η μικρή επιχειρηματικότητα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ποντάρει για να έχει πελάτες. Η απλή λογική, κύριε Δημάδη, κύριε Πρόεδρε, λέει ότι δεν δούλεψαν τα μαγαζιά από τη στιγμή που ήταν κλειστά 2 χρόνια. Από πού να δουλέψουν, πώς να δουλέψουν, ο κόσμος δεν έβγαινε έξω. Δεν δούλεψε η ένδυση, η υπόδηση, δεν δούλεψε τίποτα στην κυριολεξία, η εστίαση με πάρα πολλά προβλήματα, κατά περιόδους άνοιγε, έκλεινε, όλα αυτά. Πώς να συσσωρεύσουν χρήματα οι έμποροι, εμπορικός κόσμος, τα εμπορικά καταστήματα που είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, όπως τουλάχιστον διαχρονικά ακούμε τώρα, σίγουρα δεν είναι. Κοιτάξτε λίγο, η πραγματικότητα είναι ότι και σήμερα είμαστε σαν κλάδος ο μεγάλος εργοδότης στη χώρα. Άρα, μαζί με τους αποσχολούμενους, τους ανθρώπους δηλαδή, που ασχολούνται στις οικογενειακές επιχειρήσεις, είμαστε μια πολύ μεγάλη κοινωνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε το εξής πρόβλημα. Δεν μας αναγνωρίζεται, θεωρούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό, είμαστε οι πλούσιοι, είμαστε οι ευκατάστατοι, δεν είμαστε οι μικροί, είμαστε κάτι καλύτερο. Επειδή ίσως παλαιότερα ή διαχρονικά, να πω καλύτερα, εμείς ποτέ δεν ήμασταν οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίναμε στους δρόμους, κλείναμε τους δρόμους, αντιδρούσαμε έντονα. Ούτε οι άνθρωποι που ζητούσαμε επιδόματα. Δεν ήμασταν η κοινωνική ομάδα που ποτέ ζητούσε επιδόματα. Δεν θέλουμε επιδόματα. Ποτέ όπως, δεν το όπως χαρακτηριστικά το λέτε, όπως συχνά το λέτε, δεν είστε πέτες. Ζητάτε αυτά που σας αναλογούν. Εμείς ζητάμε μία στήριξη, το ζητάγαμε από την περίοδο της πανδημίας, το ζητάγαμε και πριν τη δεκαετή κρίση που βιώσαμε, το ζητάμε και τώρα. Ζητάμε μία στήριξη γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς και στα οποία πρέπει αναλογικά και εμείς να έχουμε την στήριξη που έχουν και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας. Δηλαδή να μην μας ξεχωρίζει εμάς η κυβέρνηση σαν κάτι ιδιαίτερο, κάτι μοναδικό. Είμαστε αυτοί που έχουμε σηκώσει πάρα πολύ βάρος και κρατάμε τις πόλεις ζωντανές. Το έχω πει πολλές φορές, γίνομαι ίσως
κουραστικός, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό αυτοί οι άνθρωποι, ή όποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα πόστο ευθύνης, ότι απευθύνονται σε ανθρώπους που είναι οικογενειάρχες, που είμαστε νοικοκυρέα και προσπαθούμε με κόπο να φέρουμε έτσι, ούτε θέλουμε να χρωστάμε, ούτε θέλουμε να έχουμε οφειλές, ούτε θέλουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, αναγκαζόμαστε πολλές φορές να διαπραγματευόμαστε με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, με τον άνθρωπο που νοικιάζουμε το κτίριό του κτλ. Κτλ. Το οποίο δεν το θέλουμε, γιατί δεν κάναμε μια ζωή άσχετη που πάγαμε τα χρήματα. Απλά δεν φτάνουν, γιατί δεν φταίμε εμείς. Κύριε Δημάτη, και ένα σχόλιο για τα νέα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση και θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του επόμενου μήνα. Πώς τα είδατε, τόσο για τα καύσιμα αλλά και για την ενέργεια και γενικότερα τα μέτρα που αφορούν και τα καταναλωτικά αγαθά και το πάγωμα ορισμένων τιμών, πλαφών, όλα τα σχετικά. Θα μου επιτρέψετε λίγο δύο σχόλια. Πρώτα απ' όλα για το ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, θεωρώ ότι τα μέτρα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια συνέχεια η συνάντηση που έκανε η ΕΣΕ με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Άρα θεωρώ ότι ανταποκρίνονται τα αιτήματά μας σε ένα μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν αυτό, επειδή ορίστηκε ως ποσό αυτό που θα μας επιδοτηθεί, μιλάω για το ρεύμα, σε επιχειρήσεις μας, μικρές επιχειρήσεις, αν εν τέλει με την αύξηση που ακούμε συνεχώς, καλύψει αυτό που περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά και είναι το δεύτερο μου σχόλιο, το γενικότερο πλαίσιο. Η γενικότερη κατάσταση που υπάρχει, γιατί όπως είπα και πιο πριν, εμείς δεν θέλουμε, δεν βιώνουμε το πρόβλημα μόνο στην τσέπη μας ως επιχείρηση. Το βιώνουμε και ως μείωση καταναλωτικής δύναμης των πελατών μας. Άρα σήμερα, όταν χθες στα Γρεβενά, προχθές είχαμε μείον 9 και έχουμε 20 τέλη Μαρτίου κοντεύουμε τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι ο καταναλωτής τρέχει να βάλει πετρέλαιο, τρέχει να ζεστάνει το σπίτι του με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα αυτονόητο είναι να περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα για να κάνει ψώνια πέραν των βασικών αναγκών. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Γιατί προς εμάς μπορεί να υπήρξε κάτι το οποίο κρίνεται ως θετικό, παρόλα αυτά προς τη γενικότερη κοινωνία το πρόβλημα παραμένει. Και μην ξεχνάμε ότι η μικρή επιχειρηματικότητα, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που εμείς εκπροσωπούμε, σίγουρα δεν στηρίζεται στους πολύ πλούσιους που ακούμε και που έχουν τα ακριβά αυτοκίνητα. Στηρίζεται σε ανθρώπους καθημερινούς, μικρομεσαίους, οι οποίοι βγαίνουν στις γειτονιές και κάνουν τα ψώνια τους. Αν αυτός ο κόσμος δεν έχει το ποσό που είχε διαθέσιμο ως περίθευμα να πω απλά για να κάνει τις αγορές του, τις μη αναγκαίες αγορές του, μη αναγκαίες όντας τα πρώτες ανάγκες προϊόντα, σίγουρα είναι αυτονόητο ότι δημιουργεί ασφυξία στο τζίρο των επιχειρήσεων, άρα ό,τι επιδότηση και να μας δοθεί την ενέργεια εξανεμίζεται από την έλλειψη του τζίρου. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαστε συνεχώς σε επικοινωνία. Άλλωστε, η αγορά είναι το α και το ω. Ξεκινάμε από τα δικά μας καταστήματα, από τη δική μας αγορά. Τα χρήματα να μένουν στον τόπο και να βοηθήσουμε, αλλά και να βοηθηθούμε όλοι. Η αλυσίδα είναι όλα αυτά. Ένας κρίκος να σπάσει, σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ακρίβεια συνέχεια, πήραν την ανηφόρα οι τιμές σε όλα τα καταναλωτικά αγαθά. Θα εστιάσουμε τώρα στην τιμή του ψωμιού. Άλλωστε το ψωμί είναι στην καθημερινή μας διατροφή, που σημαίνει θα επηρεάσει άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης, τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Μαυρίδη, που έχει το ρεπορτάζ, θα μας δώσει την εικόνα στην αγορά του ψωμιού. Και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για ψωμί, μιλάμε για όλα τα αρτοποιήματα και ό,τι έχει σχέση με το αλεύρι. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Πράγματι έτσι είναι. Ήδη είναι πολύ ανήσυχοι οι αρτοποιοί και οι περισσότεροι έχουν τσιμπήσει τις τιμές προσπαθώντας να επιβιώσουν, γιατί όπως λένε οι πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί δραματικά. Το αλεύρι έχει αυξηθεί, όλα τα προϊόντα, ακόμα και το ηλιέλαιο. Καλά, εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα, γιατί είναι ένα κυρίως εισαγόμενο προϊόν από την Ουκρανία και αυτό δημιούργησε και ελλείψεις. Πολλοί λένε βέβαια τεχνητές, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει έλλειψη
Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Όχι θα μου επιτρέψεις ψωμί. Κάτι να αναφέρω, Κώστα, ναι, επειδή λέμε για το ηλιέλαιο. Αγόρασαν τον τόνο, 800 ευρώ τον τόνο, και σήμερα καλούνται να δώσουν 3.200. Ναι. Ίσως γιατί κάποιοι χοντρέμποροι που έχουν κάνει εισαγωγές μεγάλες τα κρατούν με τεχνητή έλλειψη στην αγορά, στις αποθήκες, προκειμένου να τα πουλήσουν όταν ανέβουν οι τιμές. Μπορεί να υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, αλλά σίγουρα υπάρχει πρόβλημα στις εισαγωγές, γιατί είπαμε ότι σε ό,τι αφορά τις χώρες από τις οποίες εισάγονται, κυρίως είναι η Ουκρανία αλλά και η Ρωσία σε ό,τι αφορά το ηλιέλαιο. Τώρα, να επανέλθω λίγο στα αρτοπία. Όλα τα προϊόντα φαίνεται ότι θα τσιμπήσουν, όχι μόνο το ψωμί αλλά και τα αρτοσκευάσματα, ακόμη από το κουλούρι για τον μαθητή ή τη ρόπιτα ή οτιδήποτε άλλο παρασκευάζεται στα αρτοπία. Οι άνθρωποι των φούρνων είναι προβληματισμένοι. Απ' τη μια προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές για να μην δυσαρεστήσουν τους πελάτες τους, αλλά απ' την άλλη η ενέργεια, το ρεύμα, οι περισσότεροι φούρνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς φούρνους. Είναι τεράστιο το κόστος και δεν μπορούν να επιβιώσουν εάν δεν να προσαρμόσουν τις τιμές προς τα πάνω φυσικά. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ και για την εικόνα που μας έδωσες από την αγορά. Θα δούμε όμως και εικόνα τώρα για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς πάει η κατάσταση, ακούμε για ακρίβεια μεγάλη. Εσείς ως αρτοποιοί πώς βιώνετε με τις προμηθευτές σας, με τις πρώτες ύλες? Τα πράγματα είναι δραματικά. Έχουν αυξηθεί όλες οι πρώτες ύλες, ειδικά το ρεύμα είναι δύο φορές πάνω. Πετρέλαια τα βιώνει ο καταναλωτής, βιώνει και το ρεύμα. Ηλιέλαια, βούτυρα, ζάχαρη, πρώτες ύλες, αλεύρι, όλα έχουν φύγει πάνω. Τώρα, εμείς είμαστε στη δύσκολη θέση, δεν απευθυνόμαστε σε κάποιον πλούσιο, απευθυνόμαστε στον επαγγελματία, στο συνταξιούχο, στον πιτσιρικά που θα πάει σχολείο. Πρέπει να έχουμε τις οικονομικές τιμές για να είμαστε αποδεκτοί. Με αυτήν όμως την καταιγίδα της ακρίβειας θα πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Συναντηθήκαμε κάποια στιγμή το περασμένο Σαββατοκύριακο με το Σύλλογο το Σωματείο των Αρτοποιών. Είπαμε να περιμένουμε να δούμε όσο μπορούμε να κρατηθούμε και να κρατήσουμε τις τιμές. Βέβαια, τώρα ήρθε προηγουμένως ένας προμηθευτής, μας ανακοίνωσε και άλλες αυξήσεις. Φαίνεται ότι δεν κρατιέται το Δεν κρατιέται, όσο μπορούμε θα το κρατήσουμε. Βέβαια, σε άλλους νομούς ήδη ξεκινά και έχουν κάνει ήδη αυξήσεις. Το ψωμί σήμερα κυμαίνεται από 1,10, 1,20, 1,30. Ανάλογα με το ψωμί, ανάλογα 1,50, ανάλογα, μετά πάμε σε ιδιαίτερα ψωμιά, έτσι. Και ανάλογα ο κάθε αρτοποιός κοστολογεί τη δουλειά του, τα υλικά του, τον κόπο του, τις πρώτες ύλες του και μετά από αυτά αποφασίζει και αυτός και κάνει. Φαίνεται ότι θα έχετε και νέα συνάντηση για να πάρετε τις υλικές αποφάσεις. Πιθανολογούμε με αυτές τις αυξήσεις που έρχονται. Ας ελπίσουμε να παραμείνουν έτσι, ας ελπίσουμε, αλλά δεν... Ο κόσμος τι σας λέει? Ο κόσμος είναι προβληματισμένος, έχει θέματα, οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν οι ίδιες, το πάπλωμα είναι αυτό, όσο να το τραβάμε δεν είναι ελάστιχο να απλωθεί, τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Είναι ο κόσμος προβληματισμένος. Αντιμετωπίζει τα σούπερ ακρίβεια, το ηλιέλαιο το δεκάκιλο έχει πάει 34 ευρώ. Είναι και δισεύρετο. Ναι, είναι και δισεύρετο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και έχουν βάλει και πλατφόν και πλαφόν στα σούπερ, στα τρία κομμάτια. Στα τρία τεμάχια. Τρία λίτρα ο καθένας, ναι. Να. Θα περάσουμε τώρα στο κομμάτι της ενέργειας, θα δούμε τι γίνεται με το σύστημα, πώς λειτουργεί τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο 48 ώρο,
πόσο έχουμε εξάρτηση από το φυσικό αέριο, το λιγνίτι, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και βέβαια θα εξειδικεύσουμε τα μέτρα που εξέγγειλε η κυβέρνηση για την ενέργεια με τον συνεργάτη μας, τον πρώην μελούς του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, τον κύριο Άρη Βατάλη. Άρη, καλησπέρα. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε και να δούμε και έχω επίσης και πάρα πολλά ερωτήματα τηλεθεατών που θα τα απαντήσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε λίγο εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την ενέργεια. Ωραία. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δείτε, τα στοιχεία καθημερινά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας συνηγορούν πλέον ότι στην αγορά ενέργειας υπάρχει μια μεγάλη εσχροκέρδεια. Η κυβέρνηση τώρα κάτω από το βάρος των υπέρογκων λογαριασμών των οποίων ο κάθε πολίτης παίρνει τους τελευταίους μήνες στα χέρια τους και εξαρτημένη από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υιοθετεί πλέον νέες επιδοτήσεις ώστε να κατευνάσει την δυσαρέσκεια των πολιτών αλλά παράλληλα να ικανοποιήσει και τα κερδοσκοπικά αυτά συμφέροντα. Με δεδομένο λοιπόν τα παραπάνω, βλέπουμε ότι για τον μήνα Απρίλιο αυξάνεται η επιδότηση η οποία ήταν στα 40 ευρώ για τον Μάρτιο και πάει στα 72 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Να σημειώσουμε βέβαια όπως είχαμε πει ότι τον Απρίλιο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το Φεβρουάριο και μεγαλύτερο από ό,τι είναι και το Μάρτιο. Έτσι. Άρα ένας σοβαρός λόγος είναι αυτός ο οποίος η κυβέρνηση προχωράει σε αυτήν την γενναία επιδότηση. Τώρα, η επιδότηση των 72 ευρώ θα είναι έως και 300 κιλοβατόρες, mm-hmm. από εκεί και πέρα για κάθε κατοικία, έως 300 κιλοβατόρες για κάθε κατοικία και από εκεί και πέρα αυτό θα μειώνεται για τις 300 κιλοβατόρες και πάνω θα μειώνεται αναλογικά, ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης. Βέβαια σε αυτό δεν ξέρουμε, στην τελική τιμή, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η χονδρεμπορική τιμή ούτως ώστε να γνωρίζουμε πόσο περίπου μπορεί να κοιμανθούν οι λογαριασμοί. Άρη, αυτό να ρωτήσω το... λίγο, συγγνώμη κιόλας, να ρωτήσω λίγο κάτι διευκρινιστικό για να έχουμε και διάλογο. Σήμερα δηλαδή μπορεί η τιμή να είναι ένα, αύριο μπορεί να είναι δύο, μεθαύριο τρία ευρώ και μετά να ξανακατεύει η τιμή. Και μετά να ξανακατεύει. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το βλέπουμε γιατί. Γιατί αν δούμε ότι τον μήνα Ιανουάριο η κυβέρνηση επιδότησε τον μήνα Ιανουάριο με 44 ευρώ την κιλοβατόρα, τον Φεβρουάριο με 39 ευρώ, τον Μάρτιο με 40 ευρώ και τώρα πάμε στα 72. Γιατί το Φεβρουάριο είχαμε πτώση των τιμών του φυσικού αερίου, μεγαλύτερη αύξηση διείσδυσης των λιγνητικών μονάδων, οπότε είδαμε την χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας να πέφτει. Αυτό για τον Μάρτιο, τον μήνα που διανύουμε, φαίνεται ότι θα ήταν αυξημένο, γνώριζαν δηλαδή ότι ήταν αυξημένο, άρα στους λογαριασμούς οι οποίοι θα αποτυπωθούν από τον Απρίλιο και μετά, η κυβέρνηση προχωράει με τα 72 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Άρη, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη διευκρινιστικό. Βλέπω ότι μειώνεται η τιμή το επόμενο δίμηνο. Οι λογαριασμοί έρχονται κάθε δύο μήνες. Πώς θα αποτυπωθεί αυτό, μείωση, αύξηση κατευθείαν, γιατί πρέπει να πούμε ότι η έκπτωση περνάει κατευθείαν στο τιμολόγιο, στο λογαριασμό κατευθείαν. Δεν έχουμε εμείς καμία ούτε σχέση, ούτε επαφή, ούτε τίποτα με όλο αυτό το σύστημα που αφορά τα τιμολόγια, στους λογαριασμούς. Όλη αυτή είναι η επιδότηση που βλέπουμε, η οποία θα τρέχει. Αυτή η οποία έτρεξε και αυτή η οποία θα τρέξει και για τον Απρίλιο και ενδεχομένως ίσως και τον Μάιο και κάποιους άλλους μήνες, αυτό θα εξαρτηθεί, όλα αυτά θα αποτυπώνονται στον τετραμηνιαίο λογαριασμό τον εξοφλητικό ο οποίος παίρνει ο καταναλωτής. Παίρνουμε δύο λογαριασμούς από την ΔΕΗ, οι ιδιώτες πάροχοι στέλνουν έναν λογαριασμό. Ναι, κάθε τέσσερις μήνες, στέλνουν οι ιδιώτες πάροχοι. Όχι, οι ιδιώτες θέλουν κάθε μήνα λογαριασμό, mm-hmm. ο οποίος αυτός ανταποκρίνεται σε κάποιες κιλοβατόρες τις οποίες μέσω κάποιου αλγόριθμου μάλλον αυτοί τιμολογούν και στέλνουν στο λογαριασμό του κάθε πελάτη τους που έχουν και στο τέλος του τετραμήνου και αυτή γίνεται η εξόφληση.
Στην ΔΕΗ έχουμε το φαινόμενο να έχουμε ανά δύο μήνες λογαριασμό, ο μήνας του πρώτου διμήνου, μάλλον λογαριασμός του πρώτου διμήνου είναι έναντι και ο λογαριασμός του δευτέρου διμήνου συμπεριλαμβάνει είναι όλο ο εκαθαριστικός. Είναι ο εκαθαριστικός. Βέβαια, έχουν τη δυνατότητα όσοι είναι πελάτες της ΔΕΗ να μπαίνουν αναδίμηνο στο site του ΔΔΕ και είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω μιας εφαρμογής, είτε τηλεφωνικά, να δηλώνουν ανά δύο μήνες την κατανάλωσή τους, οπότε ο λογαριασμός θα τους έρχεται αναδίμηνο εξοφλητικός. Άρη, να ρωτήσω, μιας και είμαστε στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς, ποια σχέση έχει η ΔΕΗ με τις εταιρείες όσον αφορά την παροχή ενέργειας και τα τιμολόγια, την τιμολόγηση, υπάρχουν διαφορές? Δηλαδή έχουμε από τη μία τη ΔΕΗ και από την άλλη δεν ξέρω και τις εταιρείες και όλες τις ιδιωτικές εταιρείες. Πώς ακριβώς τιμολογείται, δηλαδή να φύγω εγώ από τη ΔΕΗ να πάω σε μια ιδιωτική εταιρεία είναι πιο φθηνά ή να φύγω από την ιδιωτική εταιρεία για να πάω στη ΔΕΗ γιατί είναι πιο φθηνά? Να το πω απλά για να... γιατί μας παρακολουθούν, είναι και ερώτημα αυτό τηλεθεατών. Ωραία, κοιτάξτε. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κατατάσσονται σε κάποιους οι οποίοι είναι παραγωγοί και είναι και προμηθευτές, όπως είναι η ΔΕΗ παραδείγματος χάριν και άλλες τρεις εταιρείες, και είναι και οι εταιρείες οι οποίες απλά εμπορεύονται ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς είτε από εισαγωγές και είναι και προμηθευτές. Τώρα, όλοι αυτοί οι προμηθευτές διέπονται από έναν κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ελέγχονται από την ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, τη λεγόμενη ΡΑΗ. Τα τιμολόγια. Τα τιμολόγια σε κάθε πάροχο, μάλλον σε κάθε προμηθευτή, είναι διαφορετικά. Η τιμολόγηση του που γίνεται και ο κάθε πάροχος έχει το δικό του τιμολόγιο, την δική του τιμολογιακή πολιτική, η οποία απευθύνεται στους πολίτες, ούτως ώστε να τους κάνει πελάτες. Τι κάνουνε, ο καθένας όμως έχουν κάποια δελεαστικά προγράμματα, η κάθε εταιρεία, και ανάλογα με το τι μπορεί να συμφέρει τον κάθε έναν πολίτη, επιλέγει και τον πάροχο τον οποίον θα του δίνει την ηλεκτρική ενέργεια. Πού όμως εντοπίζεται το πρόβλημα? Το πρόβλημα εντοπίζεται πρώτον στα ψηλά γράμματα, τα οποία δεν τα διαβάζουμε κανένας, σε όλες τις εταιρείες, και δεύτερον στο ότι μέχρι και πριν λίγο καιρό, επειδή δεν είχαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπέρογγες αυξήσεις, δεν βλέπαμε, μάλλον δεν ψαχνόμασταν πάρα πολύ, άρα παίζαμε με κειμενόμενες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Το συμφερότερο είναι να δούμε και να καταλήξουμε σε τιμολόγια τα οποία είναι σταθερά στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα τιμολογείται στην χρονική περίοδο αυτή την οποία θα καταναλώνουμε, και δεύτερον να μην υπάρχει ρήτρα να προσαρμογείς. Ναι, άρα και κάτι άλλο. Υπάρχει η έκπτωση και στις ιδιωτικές εταιρείες στα τιμολόγια? Όταν λέτε η έκπτωση και αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, τα μέτρα και την έκπτωση. Το ίδιο ακριβώς είναι και στα τιμολόγια των ιδιωτικών εταιριών? Είναι το ίδιο για όλους. Δεν έχει σημασία πόσο τιμολογεί ο κάθε πάροχος την κιλοβατόρα του. Πάντως, έως 300 κιλοβατόρες ανακατοικία για τον μήνα Απρίλιο η επιδότηση θα είναι 72 ευρώ για τον καταναλωτή. Έτσι. Τώρα, πολύ ωραία και πολύ διευκρινιστικά όσα μας είπες, γιατί λίγο έχουμε μπερδευτεί γενικότερα τι γίνεται, πώς γίνεται, αν στις ιδιωτικές εταιρείες έχουμε φθηνότερη κιλοβατόρα και όλα αυτά. Όχι, ακόμα και στις ιδιωτικές εταιρείες έχουμε και το περιβαλλοντολογικό τέλος, αυτήν την έκπτωση που απαλαμβάνουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Μετά από πρωτοβουλία και του πρώην Περιφερειάρχη του Θόδωρου Καρυπίδη. Πρώην Περιφερειάρχη του κυρίου Θόδωρου Καρυπίδη. Που κάποιοι έλεγαν ότι θα πάρουμε μια τυρόπιτα. Αυτοί που έλεγαν λοιπόν για μια τυρόπιτα, ας έρθουν τώρα να τους κεράσουμε εμείς ένα κουτί. Ένα κουτί τυρόπιτες. Πάντως εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι και στις ιδιωτικές εταιρείες για τη Δυτική Μακεδονία υπάρχει και αυτό το περιβαλλοντολογικό τέλος. Το έχουν μέσα δηλαδή, δεν το έχει μόνο η ΔΕΗ. Απλά
να ξαναπούμε για άλλη μια φορά προς τους φίλους τηλεθεατές και καταναλωτές ότι το καλύτερο πλέον, γιατί πολλά τιμολόγια θα αρχίσουν να λήγουν ή κάποιοι θα θέλουν να δουν μετά όλο αυτό το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τις τιμές, να ψάχνονται με τους παρόχους ή να καλούνται από τηλεφωνικά από πολλούς παρόχους να κάνουν συμβόλαιο μαζί τους, αυτό το οποίο θα πρέπει να προτιμάν είναι στο συμβόλαιό τους να αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι η τιμή είναι σταθερή της κιλοβατόρας και ότι δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής. Λίγο πολύ το έχουν όλες οι εταιρείες, δεν χρειάζεται να πούμε, η ΔΕΗ το έχει με το My Home Ender και κάτι ακόμα, αλλά λίγο πολύ το έχουν κάτι ανάλογο και οι ίδιες οι εταιρείες. Βέβαια, από χθες σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζει το ότι μονομερός πλέον κάποιοι πάροχοι, λίν της ΔΕΗ η οποία βγήκε και το διευκρίνησε, κάποιοι πάροχοι μονομερός έσπασαν αυτά τα συμβόλαια και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το δει, αλλά πολύ περισσότερο και η ίδια η κυβέρνηση. Και ακούμε επίσης τις τελευταίες ημέρες ότι θα χτυπήσουν, πώς το λέμε, θα κλείσουν πολλές ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενέργειας. Θα χτυπήσουν κανόνι, κανόνι. Ναι, Βίκη, σε ευχαριστώ. Γιατί κάποιες όσες εταιρείες δεν είναι παραγωγή αναγκάζονται να αγοράσουν το ρεύμα. Το ρεύμα πληρώνεται σε μια καθορισμένη τιμή και σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο που έχει η σύμβαση μεταξύ των δύο πλευρών. Όταν τώρα κάποιοι συμπολίτες μας αρχίζουν να μην πληρώνουν, να καθυστερούν τους λογαριασμούς, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα ταμιακό σε αυτές τις εταιρείες, άρα όσοι δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί όπως η ΔΕΗ, όπως η Προτέργεια και τέλος πάντων δεν θυμάμαι ποιες άλλες, ο Ήρων, αυτοί οι οποίοι είναι αποκλειστικά εμπορεύονται το ρεύμα και το παρέχουν, δεν έχουν χρήμα για να πάνε να πληρώσουν, να εξοφλήσουν για να πάρουν τα άλλο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην τους δώσουν η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια, άρα και αυτοί με την σειρά τους να αφήσουν ξεκρέμαστους τους πελάτες τους από ρεύμα. Άρη, την ερχόμενη Τετάρτη θα έχω πακέτο ερωτήσεων και όχι χρημάτων. Κλείνοντας, ναι. Απλά να πούμε, Κατερίνα, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα, δικαιούχοι πλέον επιδότησης είναι και οι φοιτητές, δηλαδή όποιος είναι φοιτητής, το σπίτι του εμφανίζεται στον πατέρα του, δικαιούχοι είναι και αυτοί, όπως και επίσης πλέον προβλέπονται και γενναίες επιδοτήσεις, γιατί δεν πάει άλλο, οι έμποροι και οι επαγγελματίες έχουν γονατίσει και οι βιομηχανίες πολύ περισσότερο, υπάρχουν οι γενναίες επιδοτήσεις και στον εμπορικό κόσμο και στην βιομηχανία. Πώς δουλεύει σήμερα το σύστημα της χώρας μας, το ενεργειακό σύστημα της χώρας, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, Άρη? Το σύστημα από τις 20 του μηνός έχουμε το παράδοξο φαινόμενο, επειδή είπαμε ότι ο καιρός πλέον ευνοεί, να έχουμε μία παραγωγή από ΑΠΕ, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 20 του μηνός είχαμε περίπου στο 60% και κάθε μέρα παίζει περίπου από 40 έως 50. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 50%. Ο λιγνίτης έχει πέσει στο 16%, 14%, κάπου εκεί, όλες τις προηγούμενες μέρες. Το ουσιαστικό όμως είναι ότι έχει πέσει πάρα πολύ και το φυσικό αέριο. Βλέπουμε το φυσικό αέριο σήμερα να είναι περίπου στο 25-26% και κάποιες προηγούμενες μέρες είχε πέσει και αυτό κοντά στο 18%. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτό αποτυπωθεί θετικά στους επόμενους λογαριασμούς, μένει να το δούμε, με δεδομένο ότι έχουμε πάνω από το 50% ή περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται η χώρα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου αυτές δεν μπαίνουν να διαμορφώσουν τη χονδρική τιμή. Τώρα, αν μετά το υπόλοιπο 16% του φυσικού αερίου συνεχίζει να μας διαμορφώνει μία τιμή κοντά στα 300 ευρώ, Κατερίνα μου, είναι ένα ζήτημα πλέον για την ίδια την κυβέρνηση. Σοβαρό κιόλας. Θα δούμε και τα βλέπουμε άλλωστε όλα σε καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το θέμα είναι ότι ο αέρας βοήθησε, το κρύο βοήθησε, πήραν φωτιά οι ανεμογεννήτριες.
πήραν φωτιά οι ανεμογεννήτριες με την καλή έννοια και έτσι βοήθησαν το ενεργειακό σύστημα. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο τους τηλεθεατές μας ότι μπορούν και μέσω email να μας μεταφέρουν τα ερωτήματα, όπως επίσης και στο δικό σου email, messenger κτλ. Για να δώσουμε διευκρινιστικές απαντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε τώρα να δούμε πώς υποδέχθηκαν τα μέτρα που εξέγγειλε η κυβέρνηση οι συνταξιούχοι. Τι περιμένουν, τι αναμένουν. Είπαμε ότι θα ισχύσουν τον επόμενο μήνα. Θα δούμε πώς βιώνουν την καθημερινότητα και πώς ανταποκρίνονται σε όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις τιμές που πήραν την ανηφόρα. Φιλοξενούμε στο δελτίο μας, τηλεφωνικά θα γίνει η συνομιλία μας, τον πρόεδρο των συνταξιούχων, τον κύριο Χρήστο Ψαλίδα, με τον οποίο θα συζητήσουμε και θα δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, γιατί είναι ο μόνος που γνωρίζει από μέσα τα προβλήματα των συνταξιούχων, καθώς έχει καθημερινά συναντήσεις και επαφές. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε πρόεδρε, πώς είναι η κατάσταση? Για ποια κατάσταση μιλάμε? Για όλες τις καταστάσεις, κύριε πρόεδρε. Για την ακρίβεια, να ξεκινήσουμε για την ακρίβεια. Ψάχνουμε βαθύτερο μέρος να πνιγούμε, να μην ταλαιπωρηθούμε. Έτσι πως καλπάζει ακρίβεια, ήρθε τέτοια εξαθλίωση και φτώχεια στους συνταξιούχους, γιατί δεν είναι μονάχα συνταξιούχοι. Έχουν και τα παιδιά τους και τα εικόνια τους άνεργα. Η ακρίβεια στο ρεύμα, στα καύσιμα, στη διατροφή, μιλάμε, έχουν δενιστεί. Δεν πήρα χαμπάρι αυτή τι γίνεται, οι κυβερνώντες. Αυτά έχω εγώ να πω για την ώρα, για το άνοιγμα της κουβέντας μας. Ναι. Θα ισχύσουν τα νέα μέτρα από τον επόμενο μήνα, αρχές Απρίλη, κύριε πρόεδρε. Ποια μέτρα, σας παρακαλώ, κυρία Μαρκοπούλου, σας παρακαλώ, με προσβάλλετε. Να σας ηλίθιος, πω. Είμαστε εμείς ηλίθιοι και οι συνταξιούχοι. Ποια μέτρα, με τα 20 λεπτά στην βενζίνα? Εγώ δεν είμαι υπουργός, ούτε κυβέρνηση, εγώ δημοσιογράφος είμαι, κύριε πρόεδρε. Τα μέτρα που ανακουφίζει η κυβέρνηση, τα μέτρα που δίνει η κυβέρνηση... Δεν είπα ότι ανακουφίζει, είπα πως σχολιάζεται τα μέτρα που μα θα ισχύσουν. Μα δεν υπάρχουν μέτρα, παιδί μου, δεν υπάρχουν. 20 λεπτά στη βενζίνα, λέει. Πιάνε και το 23... Εσείς δεν έχετε αυτοκίνητο Καγιέν. Έχετε αυτοκίνητο Καγιέν, Μπεμβέ, τι έχετε? Εγώ... Θα φουλάρετε, θα φουλάρετε εσείς, δεν έχετε πρόβλημα. Εμείς θα φουλάρουμε. Πηγαίνει στο βενζινά, στο πρατήριο που έβαζα βενζίνα. Δεν ξαναπέρασε, έχω ένα μήνα να πάω. Έχω ένα μήνα να πάω να βάλω βενζίνα. Ξέρετε ότι η βενζίνα χθες ήταν 1,99, γιατί περνάω, είμαι κοντά στο πρατήριο. 2,19, σήμερα έχει 2,19. Σήμερα έφτασε 2,19. Mm. Το καταλαβαίνετε, πάντα θα φτάσει 2,30. Μα κυρία Μαρκοπούλου, εσείς είστε μια έμπειρη δημοσιογράφος. Μακάρι να είμαι συμβουλεογράφος. Μακάρι να είμαι συμβουλεογράφος. Δημοσιογράφος. Ναι, ναι. Χρόνια στον Κουρμπέτη, πολέμη με την καλή έννοια στον Κουρμπέτη, στα ρεπορτάζ και τα λοιπά, και ξέρετε πολύ καλά τους συνταξιούχους κι εσείς. Είναι μια κοροϊδία, μια απάτη. Γι' αυτό τους λέμε, δεν αντέχουμε άλλο τις περικοπές σας, κύριε. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πραγματικά πληρώσαμε και όχι με τις περικοπές. Πληρώσαμε οι συντάξεις δικές μας. Κάτω τα χέρια. Κάτω τα χέρια τώρα από τις συντάξεις μας. Δώστε μας να φάμε. Μιλάμε για οργανωμένη μαφία. Θα μου πείτε πάλι, δεν το λέτε εσείς και δεν επιτρέπετε? Ναι, και καλό τον εισαγγελέα να με κλείσει μέσα. Επιτρέπετε, κυρία Μαρκοπούλου. Σας ευχαριστώ που τα λέτε εσείς και δεν τα λέω, γιατί έτσι είναι. Εγώ τα λέω. Μιλάμε για οργανωμένη μαφία, ξανατονίζω. Και δεν τρέπομαι να το πω. Δεν τρέπονται. Έχουν φάει τα λεφτά των συνταξιούχων και δίνουνε, ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια δώσανε στις τράπεζες. 285 δις δώσανε. Αδειάσαν τα ταμεία των συνταξιούχων. Αυτό σας λέω. Ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι οι Έλληνες έχουν αποταμιεύσεις μεγάλες
και ήρθε η ώρα να βγάλουν αυτές τις αποταμιεύσεις, να ξοδέψουν. Και από την άλλη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι έχουν οι Έλληνες χρήματα, αλλά δεν έχουν ψυχολογία για να βγουν να ψωνίσουν και γενικότερα να κινηθούν. Μόνο να γκρινιάζουν ξέρουν. Ο Άδωνης είναι αυτός που φωνάζει τις ώρες τακτικά, ένας που ήταν παλιά με τον... με τον Καρατζαφέρη αυτό είναι εννοείται. Ναι, δεν ξέρετε τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για τον ίδιο μιλάμε. Ναι, δηλαδή, για τον ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Με παρέα Βορύδη και αυτού και Πλεύρη και αυτού παρέα που ήταν. Ναι, ναι. Για αυτού μιλάμε, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπουργοί. Υπουργοί τη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κυρία Μαρκοπούλου, για να είμαστε καθαροί. Τώρα να πάρουν πίσω όλα και να δώσουν αυξήσει. Να δώσουν αυξήσει γιατί. Ούτε η αγορά αντέχει, ούτε οι συνταξιούχοι αντέχουν. Εμείς βέβαια πρέπει, αξίζει να πω εδώ, τις 4 του μήνα, τις 4 Απρίλη, η ώρα 10.30 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, κάνουμε σύσκεψη Δυτικής Μακεδονίας για να οργανώσουμε παραπέρα τις κινητοποιήσεις μας. Θα μιλήσουμε και για αυτή τη συγκέντρωση. Έχουμε καιρό, θα τα ξαναπούμε μέχρι 4 Απριλίου. Κύριε Πρόεδρε, ναι, πολύ καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε στα πλαίσια και της συζήτησης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, αναμένετε αναδρομικά, θα έρθουν αναδρομικά. Γιατί λένε ότι στις συντάξεις Απριλίου αναδρομικά, μετά όχι στις συντάξεις Μαΐου, μετά όχι στις συντάξεις Ιουλίου. Όχι, τελικά είναι πότε θα τα πάρετε τα αναδρομικά? Είναι ψεύτες και απατεώνες, σου λέω, τε. Άκουσε με τη συνώση, παρακαλώ. Είναι ψεύτες οι άνθρωποι. Πέστε μου αν ήταν αναδρομικά και στέλνουν, άκου να δεις άλλη μια οργανωμένη μαφία που είναι. Και τους στέλνουν τους συνταξιούχους, δεν φτάνει που τους παίρνουν τα λεφτά πίσω στη σύνταξή τους. Τους στέλνουν και στους δικηγόρους να κάνουν αγωγές οι δικηγόροι, να τους πάρουν τα μισά λεφτά, αν καμιά φορά πάρουν. Βέβαια, σε αυτό ξαναείπα, εμείς καλέσαμε τον κόσμο να μην πάει σε κανένα δικηγόρο, γιατί μόνο μέσα από τον αγώνα μας και λύσαμε προβλήματα και τα λεφτά δώσαμε, κάποια λεφτά όσα μπορείς να δώσουμε. Και προχθές με την ευκαιρία είδα και τον Καρυπίδη στο Φλάς, αλλά είδα και τον Τσίπρα που συνάντησε έναν πρόεδρο των συνταξιούχων. Όχι, πρόεδρο του συνταξιούχων, το δίκτυο. Το δίκτυο, δίκτυο συνταξιούχων. Τι είναι αυτό το δίκτυο? Δεν έχει ούτε καταστατικό τίποτα. Βγήκε ένας εκεί πέρα και λέει είμαι πρόεδρος του δικτύου. Ποιο δίκτυο και ποιο είναι υπηρετή αυτός? Έχει μέλη? Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Βέβαια, κανονικά έχει μέλη, τα πάντα καταστατικά και όλα. Μα βγαίνει επίσημα, δεν βγαίνει μόνο στο Φλάς. Δεν βγαίνει μόνο στην τηλεόραση του Φλάς, όλη την Ελλάδα βγαίνει, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω μια άλλη φορά για αυτό το δίκτυο, τι είναι το δίκτυο. Ναι, ας τα αφήσουμε το δίκτυο υπάρχει ωστόσο. Λοιπόν, πείτε μου τώρα τα επόμενα βήματά σας. Τα προβλήματά μας και τα αιτήματά μας είναι... Και να κλείσουμε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Να δοθούν τώρα αυξήσεις. Ωραία. Τώρα να δοθούν αυξήσεις στη συντάξη. Και όχι αυξήσεις 2% και 3%. Πώς είναι ο πληθωρισμός? 7,5% βγαίνει η κυβέρνηση και λέει. Το 7,5% πόσο πάει επί τη σύνταξη? 30%. Να δώσουν τώρα τους συνταξιούχους 30% στη σύνταξή τους. Να ανακουφιστεί ο συνταξιούχος. Να δώσει κίνηση στην αγορά. Να δώσει τα πάντα. Και να ανοίξουν δουλειές για τους ανέργους και τους άστεγους. Για τους άνεργους και τους άστεγους. Και τώρα, αξιοποιώντας, καλά έκανε η κυβέρνηση και πήρε να φτιάξει το μυευτήριο, κάτι είπε εκεί, μυευτική κλινική, να φτιάξει την Ουκρανία. Ας φτιάξουμε εδώ την αιμοδυναμική μονάδα, κυρία Μαρκοπούλου. Ας φτιάξουμε εδώ και μετά να φτιάξουμε και εκεί, δεν λέω εγώ όχι. Να απαιτήσουμε να σταματήσει ο πόλεμος. Γιατί να ζητάμε να φτιάξουμε εμείς τώρα και να μην απαιτήσουμε να μην πάει κανένα στρατιώτης, κανένα όπλο στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Είναι ένας υπηρεαστικός πόλεμος που τον πληρώνουμε εμείς. Αυτό να απαιτήσουμε. Ναι. Και άσε το ότι είναι ανοιχτοκέρδες και κουμπαρδάδες αυτοί.
Κάνε το χουβαρδά. Με ξένα λεφτά κι εγώ είμαι. Με ξένα λεφτά κι εγώ πολύ χουβαρδού είμαι. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω λίγο. Στα θέματα που θα συζητήσετε 4 Απριλίου στη συνάντηση που έχετε, θα βάλετε και το θέμα του αιμοδυναμικού εργαστηρίου που πρέπει άμεσα να γίνει. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν, έχουμε ΕΣΠΑ, έχουμε περιφέρεια, έχουμε. 600.000 ευρώ έχει περιφέρεια. Υπάρχει μια δέσμευση από την προηγούμενη κυβέρνηση με υπουργό τον κύριο Ξανθό ότι θα γίνει αιμοδυναμική μονάδα. Ότι εδώ, και, πρόσφατα που είπε, και πρόσφατα που ήρθε ο κύριος Ξανθός στην περιοχή, τον φιλοξενήσαμε και στο ΦΛΑΣ, το είπε ότι δεν προλάβαμε, ότι θέλουμε και απαιτούμε, και στη συνάντηση που είχε με τους εργαζόμενους και με φορείς είπε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να γίνει αιμοδυναμική κλινική, τώρα, το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Θα κάνω κάποιους να βγάλουν σπηριά τώρα. Μην γιατί... βγάζετε σπηριά, μην βγάζετε όχι σπηριά εγώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, βγάλω, γιατί ξέρω εγώ πολύ καλά. Ναι, να τρέξουμε όλοι για το αιμοδυναμικό εργαστήριο, να τρέξουμε όλοι. Θα κάνει την αιμοδυναμική μονάδα, δεν την έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα όλοι λένε, και ο Περιφερειάρχης και ο Διοικητής του Νοσοκομείου πάντες μιλάνε ναι για την αιμοδυναμική μονάδα. Αύριο θα φιλοξενήσουμε το Διοικητή του Νοσοκομείου, μόνο γι' αυτό, για να του θέσουμε το ερώτημα που βρισκόμαστε, λοιπόν, καθώς γίνεται και η νέα πτέρυγα. Γίνεται και η νέα πτέρυγα. Γίνεται και η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Και δεν γίνει, εμείς θα πάμε να κάνουμε κατάληψη του νοσοκομείου. Μαζί σας και εμείς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Δεν αντέχουμε άλλο. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε μια ζωή ψέματα. Ποιοι είναι αυτοί που λένε ψέματα και σε ποιους θα λένε τα ψέματα. Μαζί σας και εμείς, δίπλα σας εμείς τα ρεπορτάζ και εσείς στον αγώνα. Σαπατιώνες, ψεύτες, μην το κόβετε αυτό, πες το, ψεύτες. Δεν κόβουμε τίποτα, στον αέρα είστε κύριε Πρόεδρε, τι να κόψουμε. Δεν πεθαίνει ο κόσμος τζάμπα, ούτε μεθ, ούτε δημοδυναμική, τίποτα. Άντε τώρα να μην τρελαθούμε. Καλό σας απόγευμα κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα, θα τα πούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Στις 4 είναι το ραντεβού σας με την εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Στις 9 το βράδυ όλα τα νέα της ημέρας με τον Κώστα Μαυρίδη. Να είστε όλοι καλά κυρίες και κύριοι και να έχετε ένα πανέμορφο απόγευμα.